Αριστοτρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023. Και το ερώτημα που μας έχετε κάνει κάτω από κάποιο βίντεο, αν υπάρχουν βιβλία ψυχοεκπαιδευτικά για εφήβους, το οποίο να σας συστήσουμε. Και έχουμε εδώ την κυρία. Λοιπόν, να σας πω εγώ τι προτιμώ. Έχω δώσει κάποια βιβλία να μας τα δείξει η Θεκλά, αλλά εγώ προτιμώ βιβλία που έχουν να μάθουν κάτι τα παιδιά, όπως ας πούμε ιστορίας, βιβλία επιστήμης, βιβλία γενικότερα που μπορεί να είναι και μυθιστορήματα, αλλά να είναι ιστορικά μυθιστορήματα ή να είναι ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα, εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Στείλες μου 3 βιβλία. Ναι. Ωστόσο, το καλύτερο είναι να πάρετε το ίδιο το παιδί και να διαλέξει το ίδιο τα βιβλία του ή να πάρετε βιβλία τα οποία να έχουν να κάνουν με τα ενδιαφέροντα του παιδιού σας. Από άποψη γνωστική και εκπαιδευτική, τα καλύτερα βιβλία που, για να μάθουν τα παιδιά να γράφουν σωστά, για να έχουν να αναπτυχθεί η φαντασία τους, για να είναι καλοί στις εκθέσεις, για να είναι καλοί στην ορθογραφία κτλ. Είναι τα κλασικά μυθιστορήματα. Δηλαδή οπωσδήποτε τα παιδιά σας, τουλάχιστον από την παιδική ηλικία, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να διαβάζουν κλασικά μυθιστορήματα, κατάλληλα για την ηλικία τους. Π.χ. Ντοστογεύσκη. Ο Ντοστογεύσκης είναι για λίγο πιο μετά. Ας πούμε Τόμ Σόγερ, ας πούμε Ιούλιο Βέρν, αυτά. Έχει και Έλληνες συγγραφείς, όπως η Πινελόπη Δέλτα, η Αλκυζέη. Ο Δημοκίδης έχει γράψει για εφήβους. Ναι, έχει γράψει πολλά βιβλία. Οπότε βιβλία τα οποία προτιμούμε τα κλασικά, γιατί είναι αναλυτικά και οι περισσότεροι συγγραφείς, οι κλασικοί, αναφέρονται σε γεγονότα τα οποία είναι και ιστορικά και θα βοηθήσουν το παιδί να μάθει και πράγματα. Υπάρχουν, ας πούμε, βιβλία που μιλούν για την περίοδο του Βυζαντίου. Υπάρχουν βιβλία που μιλούν για την περίοδο του Εφηλίου, για την περίοδο του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Μήπως θα έλεγα είναι βασική προϋπόθεση για να επιλέξουμε βιβλία για τα παιδιά μας να είμαστε και εμείς άνθρωποι που διαβάζουν? Πάντα. Αυτό είναι η βασικότερη προϋπόθεση. Δεν μπορείς εσύ να μην διαβάζεις και να πείσεις το παιδί σου να διαβάζει. Σε ένα σπίτι που διαβάζουν οι γονείς, σίγουρα και τα παιδιά θα θελήσουν να διαβάσουν. Και αυτό το καλλιεργούμε από την πρώτη δημοτικού, μη σας πω. Το καθρέφτης. Ναι, από την πρώτη. Με τη μίμηση. Μπράβο. Δηλαδή, τους κάνουμε τώρα βιβλία, αλλά μας αρέσουν και μας τα βιβλία, διαβάζουμε μαζί. Εγώ είχα κάνει αρκετές έτσι ασκησούλες με τα παιδιά μου όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, όπως το να διαβάζει ο καθένας το βιβλίο του και μετά να προσπαθεί να πείσει τον άλλον ποιον είναι το καλύτερο βιβλίο. Οπότε τους βοηθούσε να επαθιάζονταν, ειδικά στην ηλικία την παιδική, που θέλουν πάντα να νικούνε. Βαθιάζονταν με το βιβλίο. Εγώ στην ενήλικη δεν θέλουν. Και προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να το προωθήσουν στον άλλον. Να δείξουν, να δείξουν βιβλιομαχίες, το είχα ονομάσει. Κάθε Σαββατοκυριακό είχαμε από ένα βιβλίο ο καθένας της επιλογής του, όπου διάβαζε το για μια εβδομάδα, ας πούμε, και είτε μας ενημέρωνε για το τι ακριβώς συμβαίνει στο βιβλίο, είτε προσπαθούσε να μας πείσει ότι είναι καλό βιβλίο και πρέπει να το διαβάσουμε κι εμείς. Και αργότερα, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, που έχουν περισσότερο χρόνο τα παιδιά, έβαζα πάντα στόχους μαζί με το παιδί, ότι πόσα βιβλία θα διαβάσουμε το φετινό καλοκαίρι. Ξέρω εγώ, θέλεις 5, θέλεις 4, θέλεις 10, ανάλογα το μέγεθος του βιβλίου. Πηγαίναμε σε ένα βιβλιοπωλείο, διάλεγε ένα κίνο τα βιβλία που ήθελε και ήταν το στοίχημα μας, ας πούμε, ότι ναι, θα περάσουμε όμορφα, θα πάμε διακοπές, θα διασκεδάσουμε, θα ξεκουραστούμε, αλλά και θα κάνουμε και κάτι για το μυαλό μας, γιατί το μυαλό μας είναι εμείς και αν δεν γυμνάζεται 3 μήνες, όταν θα έρθει ο Σεπτέμβρης, θα είναι τελείως αγύμναστος και δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την δύσκολη ρουτίνα που έχει το σχολείο.
Τι γνώμη έχεις για αυτά τα βιβλία τα οποία κυκλοφορούν για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου και είναι βιβλία με ασκήσεις για το καλοκαίρι μεταξύ πρώτης και δευτέρας δημοτικού? Αυτά τα χρησιμοποιούσα. Υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι υπέροχα, έχουν ασκήσεις, έχουν ενιγματώδη έτσι, ιστορίες, έχουν σταυρόλεξα. Είναι παιγνιώδη δηλαδή ο χαρακτήρας του βιβλίου και σίγουρα βοηθάει πολύ το παιδί στο να παίξει κιόλας, να μην αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι μόνο διάβασμα, είναι και παιχνίδι. Εγώ το χρησιμοποιούσα στο δημοτικό, μετά στο γυμνάσιο. Για το δημοτικό που συμβαίνει. Δεν το συνιστώ. Εμένα τα παιδιά μου δεν ήθελαν, αλλά εντάξει. Ούτε συνιστώ να κάνουν μαθήματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να ούτε στο γυμνάσιο. Επειδή έχουν να περάσουν πολλά στο λύκειο, θεωρώ ότι πρέπει στο γυμνάσιο τα παιδιά να ξεκουραστούν το καλοκαίρι και να μην έχουν μαθήματα, δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με μάθηση, αλλά να διαλέξουν εκείνα τα βιβλία που τους αρέσουν, τις επιλογές τους και να τα διαβάσουν. Και πιο πολύ ακριβώς γιατί δεν πρέπει να αφαιθεί το μυαλό του παιδιού στο έλεος της τελείως ατονίας, δηλαδή να μην κάνει τίποτα εκπαιδευτικού χαρακτήρα και να είναι όλη την ώρα είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε στις οθόνες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είμαι σίγουρη ότι αυτό το ερώτημα αν έρχεται και από ένα χώρο έγνοιας του γονιού, μην τυχόν και το παιδί διαβάσει βιβλία ακατάλληλα. Ναι. Πώς μπορούμε να έχουμε μια γνώση του βιβλίου που διαβάζει το παιδί μας και για το αν είναι κατάλληλο για την ηλικία του? Κοίταξε να δεις, γι' αυτό συστήνω την επίσκεψη στο... Λάκη, ηρέμησε, γιατί θα σου αγοράσω βιβλίο στο τέλος και θα σε βάλω να το διαβάσεις. Έλα. Ναι. Στην επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο, όπου οι άνθρωποι εκεί είναι μελετημένοι, ξέρουν τα βιβλία κτλ. Θα προτείνουν το βιβλίο, θα διαβάσουμε το οπισθόφυλλο του βιβλίου που πάντα έχει την περίληψη του βιβλίου, θα δούμε τι διαπραγματεύεται και θα συμφωνήσουμε αν πρέπει να το πάρει το παιδί ή όχι. Δηλαδή θα πάρουμε βιβλίο το οποίο είτε έχει ακατάλληλο λεξιλόγιο, είτε είναι βιβλίο το οποίο δείχνει ακατάλληλα πράγματα τα οποία δεν κάνουν για το παιδί. Υπάρχουν φυσικά και βιβλία που είναι κακογραμμένα, βιβλία που χρησιμοποιούν λέξεις ή φράσεις οι οποίες δεν είναι τόσο ψυχοεκπαιδευτικές και στο τέλος της ημέρας φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Γι' αυτόν τον λόγο, ειδικά όταν είναι να πάρουμε βιβλίο το οποίο δεν το γνωρίζουμε, δηλαδή δεν είναι κλασική λογοτεχνία, ούτε είναι κάποιο συγγραφέα που γνωρίζουμε τον τρόπο έκφρασης και γραφής του, είναι καλό να το κοιτάμε πριν το πάρουμε, να το μετροφυλάμε κτλ. Και αν δούμε, διαβάζοντας το, ότι υπάρχει κάτι που δεν μας αρέσει, τότε θα εξηγήσουμε στο παιδί μας ότι θεωρούμε για τούτους τους λόγους ότι δεν είναι καλόν και δεν μας αρέσει ο τρόπος που το λέει το βιβλίο αυτό και θα το συζητήσουμε. Αλλά γενικότερα τα παιδιά πλέον ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από μας, ξέρουν πολλές πιο ακατάλληλες λέξεις από όσες νομίζουμε, ξέρουν πράγματα που δεν νομίζουμε ότι τα ξέρουν, γιατί βλέπουν συνέχεια μέσω των κοινωνικών δικτύων, έρχονται σε επαφή με καταστάσεις και γνώσεις που δεν είναι για την ηλικία τους και δεν νομίζω να είναι το βιβλίο αυτό. Πάντως εγώ στην πρώτη γυμνασίου στο σχολείο που ήμουνα πήγα στη βιβλιοθήκη και δανείστηκα το βιβλίο «Λαβίτα Εμπέλα, η ζωή είναι ωραία», το οποίο ήταν μια μεταφορά της ταινίας του Φελίνη. Όλον όργια μέσα. Ναρκωτικά, αλκοολισμός. Εντάξει, δεν και παθες κάτι. Σοκαρίστηκα. Και πήγα στον πατέρα μου και το λέω, τι είναι αυτά. Και πήγα στο σχολείο και κάνε θέμα. Ήταν ήδη στο σχολείο. Ναι, ήταν. Α, μάλιστα. Όντως είναι βιβλίο «Η ζωή είναι ωραία» για... Για βιβλιοθήκη σχολείου. Για 13 χρονών παρθένα του κατηγητικού, δεν. Κοίταξε να δεις, υπάρχει αυτόν το επαναστατικό και εγώ ας πούμε όταν ήμουν... Όχι, το βρήκα τυχαία μάνα μου, δεν ήξερα τι διάβαζα. Εγώ ναι, δεν αλλά ήταν στη βιβλιοθήκη του σχολείου σου. Ναι. Ποιος το επέλεξε να το βάλει στη βιβλιοθήκη του σχολείου σου? Κανένας που δεν είναι κοφκινούνος του. Αυτό λέω κι εγώ. Εμένα μου έτυχε πάντως να μου πει η φιλόλογος μου
ότι δεν πρέπει να πάρω τον μεγάλο πειρασμό, ας πούμε, τον τελευταίο πειρασμό του Καζαντζάκη, και εγώ φυσικά πήγα και τον πήρα. Γιατί ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Μπέζε χάσει. Ναι. Αλλά δεν θεώρησα ότι έχει κάνει. Ο Καζαντζάκης κάνει γεφιούς. Ναι. Ασκητική. Είναι λίγο δύσκολη η ασκητική. Αλλά ο καπετάν Μιχάλης, οι αδερφοφάδες, ο διπορικά του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βιβλία για να τα πάρει κανείς. Για στη Ολίκιο θα έλεγα καλύτερα. Ενώ το να διαβάσεις κάτι το οποίο είναι ακατάλληλο, νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι και το πιο ωφέλιμο πράγμα, αλλά είναι χειρότερο να δεις έτοιμη την εικόνα στο TikTok ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Είναι χειρότερο να το δεις παρά να το διαβάσεις. Θα σε βγάλω στο TikTok. Λακί μου, είναι η ώρα του παιδιού. Ας συνεχίσεις έτσι. Τα βιβλία τα δικά σου? Τα βιβλία τα δικά μου, αυτά που έχουν να κάνουν με ασκήσεις, το παίζοντας με το παιδί μέσα μας, κάνουν για παιδιά, παίζοντας και το δύο, κάνουν για παιδιά, τα αγοράζει ο γονέας ή ο εκπαιδευτικός ή ο συνάδελφος και μπορεί να απευθύνει ασκήσεις, ας πούμε σαν αυτή που είπα, πώς παίζουμε με το βιβλίο, έχει πάρα πολλές ιδέες. Πώς, ας πούμε, να διαβάζουμε ένα βιβλίο ή πώς κάνουμε τα παιδιά να τους αρέσουν τα βιβλία. Πολλές έτσι δραστηριότητες που μπορεί να κάνει και ο εκπαιδευτικός και ο γονέας για να βοηθήσει το παιδί να δει το βιβλίο διαφορετικά και να το αγαπήσει. Γιατί το βιβλίο είναι φίλος μας, είναι ο καλύτερος μας φίλος, κρατάει τέλεια συντροφιά. Και μας μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα και είναι ένα πάρα πολύ... Για το σκύλο μου καπνίζει, για τα βιβλία, ναι. Και είναι ένα πάρα... Είναι νομίζω ευλογία να μάθουμε τα παιδιά μας να αγαπούν το βιβλίο. Αυτά. Επίσης τα δικά σου βιβλία είναι... Νομίζω κάνουν τα δικά μου βιβλία για παιδιά κάνουν, και τα βίντεο στο κανάλι κάνουν για παιδιά. Παρόλο που μιλάμε για θέματα πιο ενήλικα... Η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων δεν είναι βλαπτική για εφήβους και αυτό που έγραψα τώρα κάνει για εφήβους. Είναι, απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες. Λοιπόν, αυτά. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είμαστε κύριοι διαβαστεροί και να έχουμε κύριοι επαφή με τα βιβλία. Και ξέρεις, εμένα αυτά τα ετοιμαντζήθηκα με ενοχλούν του στυλ «Δώσ' μας μια λίστα με βιβλία». Πήγαινε ψάξε το. Πήγαινε σε ένα βιβλιοπωλείο και ψάξε το. Ψάξε αν έχεις συγγραφείς που συμπαθείς ή ψυχολόγους που σ' αρέσει η δουλειά τους, ψάξε να δεις τι έχουν γράψει. Δώσε μου μια λίστα με το ένα, μια λίστα με το άλλο. Πρέπει να μάθουμε να φτενεργούμε. Πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την κρίση μας. Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε προτού βάλουμε τους ανθρώπους σε μια διαδικασία να μας δώσουν έτοιμα πράγματα και σε ευχαριστούμε που δεν μας έδωσε λίστα. Στέλνει όποια και να ήταν αυτή. Ερώτημα κάτω από ένα βίντεο που μιλάνε δύο ψυχολόγοι που η μία έχει γράψει 13 βιβλία και άλλη 7. Πέστε μας βιβλία για εφήβους. Ψάξε, μάθε. Γενικότερα. Πέστε μας ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία για εφήβους. Σαν πως και δεν έχουμε ξαναπεί άλλες φορές και για τα δικά μας τα βιβλία και για άλλων συναδέρφων βιβλία. Πραγματικά. Κοιτάξτε να δεις, είναι λίγο και της ευθύνης, δηλαδή... Το να μην αναλάβω εγώ την ευθύνη, ναι, να επιλέξω βιβλίο για το παιδί μου, όχι δεν θα επιλέξουμε βιβλίο για το παιδί σου. Δεν θα επιλέξουμε, να επιλέξεις μόνος σου. Να μπεις στη διαδικασία να διαβάζεις ο ίδιος ή η ίδια, να μπεις στη διαδικασία ο ίδιος να είσαι ενεργός γονιός και να μπεις στη διαδικασία ο ίδιος να αναμειχθείς για να ασχοληθείς με το παιδί σου. Δεν θα σου δώσουμε μια έτοιμη λύση. Έχει πάρα πολλά τέτοια βιβλία. Πηγαίνετε σε ένα βιβλιοπωλείο και πείτε ποια είναι τα βιβλία για παιδιά και εφήβους. Δείξτε μου τα. Εσείς ήδη διαβάζετε? Διαβάζετε εσείς ήδη? Για παράδειγμα, τα βιβλία που έγραψε η Αριστονίκη, τα βιβλία που έγραψε εγώ, τα διαβάσετε, τα διάβασαν και τα παιδιά σας, τελειώσετε τα όλα και τα 20. Τα διαβάζετε, τα ξεκοκαλίζετε και σας έμεινε χώρος και για άλλα βιβλία. Είμαι κακιά? Όχι, δεν είσαι κακιά. Εγώ κάνω τόσα βίντεο εδώ πέρα που προβάλλω βιβλία. Τα οποία τα γράφει κόσμος, ο οποίος μου τα στέλνει, τα διαβάζω και τα προβάλλω. Έτοιμες λύσεις. Όχι, δεν έχει έτοιμες λύσεις. Δεν μπορούμε να σας μεγαλώσουμε εμείς τα παιδιά σας. Εμείς προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τα δικά μας. Δεν προσπαθήσαμε τέλος πάντων να μεγαλώσουμε.
Άμα πια. Με κακιά. Εν τούτο που κατάλαβα. Κοίταξε να δεις. Είναι σημαντικό να επενδύσεις χρόνο εσύ ο ίδιος και να πάρεις και την ευθύνη το ότι κάποιο βιβλίο μπορεί να μην είναι και το καλύτερο δυνατό. Δεν πειράζει. Είναι αυτά που λέω και στην κόρη μου, όταν της παίρνω κάποιο βιβλίο που μπορεί να μην της αρέσει, μου λέει «Μα δεν μου άρεσε». Της λέω «Βρες γιατί δεν σου άρεσε». Γιατί άμα βρεις γιατί δεν σου άρεσε, είναι και αυτό κάτι που είναι πολύ χρήσιμο να μάθεις. Μαθαίνεις πάλι τι να κάνεις, τι να μην γράφεις γιατί δεν σου αρέσει. Σωστό. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε την ευθύνη των επιλογών μας και να μην τις ρίχνουμε στους άλλους τις ευθύνες μας. Γιατί έτσι είναι η ηλικίωση, να το κολλήσω και με τα υπόλοιπα βίντεο που είπαμε γενικότερα σε αυτές τις εβδομάδες. Η ηλικίωση και ευθύνη είναι σύμφυτη. Η γονεϊκότητα και ευθύνη είναι σύμφυτη. Είναι πάνε πακέτο. Εμείς εδώ δίνουμε οδηγίες, δίνουμε συμβουλές γενικού τύπου. Έχουμε όλη την καλή διάθεση από το χρόνο μας για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, να δώσουμε τα φώτα μας για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι όλοι μας, αλλά και αυτοί που μας παρακολουθούν πρέπει να πάρουν και την ευθύνη του να κάνουν αυτά που θέλουν στη ζωή τους, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε εμείς την ευθύνη για αυτούς. Μάλιστα. Καλό διάβασμα.